Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος εκπομπής. Φιλοξενούμε εδώ στα στούντιο της Τηλεόρασης Αιγαίου τον κύριο Γιώργο Κασάρα. Εκτιμάμε, γιατί βεβαίως περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να πέσουμε έξω. Έτσι, όπως έκανε παλιά η Πυθία που γνώριζε τα σίγουρα, ο κύριος Κασάρας θα είναι υποψήφιος βουλευτής στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Διότι σας θυμίζω ότι ο κύριος Κασάρας ήταν και Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με τον Νεκτάριο τον Σαντορίνιο. Έχει μια εμπειρία, έχει περάσει από το Κοινοβούλιο, έρχεται από τον χώρο τον ευρύτερο κεντροαριστερό, οπότε ποντάρουμε σε σίγουρο χαρτί. Λοιπόν, θέλω να πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο αφήσαμε, δηλαδή από αυτό το οποίο αναφέρεται καθημερινά ο κύριος Οικονόμου και σας κατηγορεί ότι δεν σέβεστε το σύνταγμα της χώρας, ότι αποφασίσατε να απέχετε από τη Βουλή. Σας είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης ότι είναι πεζοδρομιακή δημοκρατία αυτή που πιστεύετε. Οπότε θα ήθελα το σχόλιο σας. Εγώ θα ήθελα απλά να πω στους τηλεθεατές μας, γιατί δεν χρειάζεται να το θυμίσω ούτε στον κύριο Μητσοτάκη, ούτε στον κύριο Οικονόμου. Στις 3 Ιουνίου του 2019, δηλαδή μετά τις ευρωεκλογές τότε, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε την ίδια δήλωση και απήχε η Νέα Δημοκρατία από το Κοινοβούλιο. Αν υπάρχει χρόνος, έχω τη δήλωση καταγεγραμμένη στο iPad, να τη διαβάσω επακριβώς. Ναι. Είναι ένα κοινοβουλευτικό μέτρο. Το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Έχουν κάνει χρήση και στο παρελθόν. Και επαναλαμβάνω, 3/6/19, δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, αρχηγού τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Πρωθυπουργός ποντάρει ότι ο κόσμος με τα βάσανά του ξεχνάει εύκολα. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε το χρόνο να τα θυμίσουμε όλα. Είναι ένα κοινοβουλευτικό μέτρο και η αποχή, και μάλιστα απήχανε, ενώ ΣΥΡΙΖΑ λέει θα είμαστε στη Βουλή, θα κάνουμε κριτική, θα συγκρινόμεθα στη Βουλή, δεν θα νοημοποιούμε όμως με την ψήφα μας, παρά μόνο για την υπόθεση που κουβεντιάσαμε και προηγουμένως. Ναι. Για τον Κασιδιάρη και τους καταδικασμένους Ναζί. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Κρινόμαστε για αυτά τα οποία λέμε και κρινόμαστε στην Βουλή. Όμως, ξέρετε ότι η τηλεόραση είναι το φίλτρο το οποίο περνάει και τις πολιτικές στην κοινωνία. Και θέλω να πω σε αυτό το οποίο έχει γίνει τις τελευταίες 2 μέρες και γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή, να σας ρωτήσω να μου σχολιάσετε αυτό το οποίο συνέβη, δηλαδή, σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Και κυρίως, αν θέλετε, μία κίνηση που έκανε ο Γιώργος Βαρεμένος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και έμπειρος στα τηλεοπτικά, δηλαδή χρόνια δημοσιογράφος, τι είναι η εικόνα η οποία πέρασε. Αντί να κυριαρχήσει, κατά την κρίση μου, η εικόνα η οποία δεν θέλω να τη σχολιάσω, κυριάρχησε λογικά η κίνηση Βαρεμένου. Το δικό μου σχόλιο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι του ΣΥΡΙΖΑ και εμείς εδώ, αλλά και κυρίως οι σύντροφοι που βγαίνουν στα κεντρικά κανάλια, γιατί θα δεχτούμε τέτοιες προκλήσεις. Γιατί η κυρία Καραμαλή, που την παρακολουθώ τελευταία, έτσι έχει ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους, ίσως διαισθάνονται ότι κλείνει ο κύκλος αυτής της κυβέρνησης και έχουν ένα εκνευρισμό. Εμείς δεν πρέπει να πέφτουμε, λοιπόν, να το πω πολύ λαϊκά, μου επιτρέπεις? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να μην πέφτουμε στη λούμπα. Είχε ξεκινήσει να πάει σε εκπομπή και είχε πάρει φωτογραφία μαζί της που τη μεγένθηνε για να κάνει αυτό το κοινοβουλευτικό, αυτή την αθλειότητα, ας πω και εγώ μια λέξη έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται εμείς να εκνευριζόμαστε, δεν χρειάζεται εμείς να ανταποδίδουμε τα ίσα. Ναι. Ψυχραιμία, λοιπόν, γιατί θα μας προκαλούν συνεχώς με τέτοια στημένα. Ναι. Άρα εμείς δεν θέλουμε η μπάλα να πηγαίνει στην εξέδρα, εμείς θέλουμε να κουβεντιάσουμε για το τι κάναμε, τι κάνανε, αλλά κυρίως για το τι θα κάνουμε και τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Να σας δώσω κάτι το οποίο είναι πάνω στο τραπέζι. Βλέπω ότι στη διαδικασία των συγκρίσεων η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, αναφέρεται στην ορθή διαχείριση των κρίσεων που έγινε επί θητείας της. Δηλαδή την κρίση της πανδημίας, που κρατήθηκε όρθια η Ελλάδα, το σύστημα υγείας παρά τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν στους υγειονομικούς, στη συνέχεια την οικονομική κρίση που προήλθε από τον πόλεμο της Ουκρανίας,
που ουσιαστικά μία από τις παρενέργειες ήταν και η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια. Εδώ ποια είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι στο διάστημα αυτής της κυβερνητικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν πράγματι κρίσεις. Αλλά αυτή η κυβέρνηση ακριβώς έκανε την κρίση ευκαιρία. Αν θέλετε, διδάσκεται και στα ανώτατα ιδρύματα ότι πάντοτε οι κρίσεις κρύβουν ευκαιρίες. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν βρήκε την ευκαιρία με τον κόσμο ταλαιπωρημένο, με τον κόσμο κλεισμένο για μεγάλα διαστήματα στα σπίτια του και να αποφεύγει τις συναθροίσεις κλπ. Κατάφερε να περάσει όλα όσα είχε και στο πρόγραμμά της, είναι αλήθεια αυτό, όλα τα νεφιλελεύθερα μέτρα. Να θυμίσω την έκθεση Πισαρίδη που μπήκε μες στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα θυμίσουμε στον κόσμο όλα αυτά. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία με τον κόσμο ταλαιπωρημένο να τα περάσει όλα αυτά. Δηλαδή να προχωρήσει σε αντεργατικούς νόμους, να προχωρήσει σε σωρία απευθείας αναθέσεων και είναι πράγματι, θα μας πούνε κάποια στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες, πόσες εταιρείες ιδρύθηκαν τη μία μέρα και μέσα σε μία, δύο, τρεις μέρες πήραν τη δουλειά χωρίς να έχουν ξανασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο. Πολλά λεφτά λοιπόν σε λίγους. Άλλωστε μας λέει ότι έχει δαπανίσει 55 δις η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Βρήκε το μαξιλάρι των 37 δις που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βρήκε την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει άραιο όλους τους περιορισμούς τους δημοσιονομικούς. Ξόδευε όσα ήθελε. Δανειζότανε με χαμηλά επιτόκια λόγω της κρίσης και του γενικότερου κλίματος και μοίρασε 55 δις και ο κόσμος υποφέρει και η ακρίβεια στα ύψη. Να ξεκινήσω από την ακρίβεια δεν τώρα. Δεν έχω δίκιο που λέω ότι μετέτρεψε την κρίση σε ευκαιρία. Να ξεκινήσω. Κοιτάξτε τώρα, πολιτική όμως κάνουμε όμως κύριε Κασάρα, τι περιμένατε δηλαδή? Νομίζω ότι βεβαίως. Αυτό λέω προς τον κόσμο, ότι αυτά που κάνει, που είναι άκρος νεοφιλελεύθερα, κάποια νομοσχέδια που φέρνει, τα είχα φέρει και στο ΣΥΡΙΖΑ οι δανειστές. Είναι τα ίδια. Ή είναι οι ίδιοι συντάκτες. Γιατί οι διαφορές είναι ελάχιστες. Και τα υλοποιεί τώρα, μέσα στην πανδημία. Είπατε προηγουμένως για τα νοσοκομεία. Διαβάσαμε εχθές ή προχθές ότι αυτοί που είναι στα ράντζα θα πάνε σε ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Ναι, βεβαίως. Όποιος είναι σε ράτζο, ναι, θέλει να φύγει από το ράτζο να πάει στο ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Αλλά εμείς λέμε γιατί δεν στήριξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να μην χρειάζεται τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων να πηγαίνουν σε πανάκριβες νοσηλευτικές ιδιωτικές μονάδες. Και εδώ να καλέσω λοιπόν τους φίλους του και παλιούς μου συντρόφους του ΠΑΣΟΚ. Θα κυβερνήσουν με βάση το πρόγραμμά τους. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία για το ΕΣΥ? Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ κατακρίνει τη Νέα Δημοκρατία για το ΕΣΥ. Τι λέει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Ενίσχυση του ΕΣΥ. Ας πάμε λοιπόν. Κατανοητό ότι ο καθένας θέλει να μεγιστοποιήσει τα εκλογικά του αποτελέσματα. Είναι σαφές αυτό. Αλλά τελευταία μου μοιάζει μάλλον ότι κάνει διμέτωπο αγώνα και αυτό είναι λάθος για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία πρέπει να αντεπιτεθεί. Πάντως, να σας πω κάτι. Διαβάζω τώρα ουσιαστικά μία απάντηση του κυρίου Γιάννη Οικονόμου, του εκπροσώπου τύπου δηλαδή και υφυπουργού, με βάση αυτά τα οποία είπατε για την διαφάνεια. Λέει λοιπόν σήμερα ουσιαστικά: η Ελλάδα βελτίωσε την κατάταξή της κατά 16 θέσεις τον δείκτη αντίληψης διαφθοράς και κατά 9 θέσεις στο Democracy Index του 2022. Λέγοντάς σας ότι εσείς μπορεί να κατηγορείτε για διαφάνεια, αλλά η Ελλάδα ανεβαίνει, επιβραβεύεται, επιβιώνεται, άρα είτε ψεύδεστε, είτε λέτε τη μισή αλήθεια. Μάλλον αντιστρέφω τους χαρακτηρισμούς. Λένε τη μισή αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι επιστήμη να κάνεις... Δεν μοιράζεται μισή αλήθεια, αλλά μισή αλήθεια. Είναι επιστήμη να κάνεις το μαύρο άσπρο και αντίστροφα. Σε αυτό τα πάνε καλά. Έχουν πράγματι πετύχει. Τι να κάνουμε, υπάρχουν οι διεθνείς οργανισμοί που καταγράφουν τα δεδομένα και έχουμε πάει στην 108 θέση αξιολόγησης των μέσων ενημέρωσης. Τι να κάνουμε, έχει την αμπάντα των συστημικών μέσων,
πετάει ένα τσιτάτο και νομίζει ότι ο κόσμος ξαφνικά νιώθει έτσι υπερηφάνεια και γεμάτο στο μάτι. Ναι. Συνοδευτικό είναι το βίντεο, δεν έχουμε δηλαδή παράμεμο στον κύριο Οικονόμου, το καταλαβαίνω, ο τεχνικός μας το είπε, γιατί καμιά φορά είναι λογικό, το αναφέρω. Θέλω να πάω σε κάτι άλλο. Διαπιστώνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύει πάρα πολύ έντονα το θέμα που έχει να κάνει τις προκλοπές. Ουσιαστικά είδαμε και αυτή τη σφοδρή αντιπαράθεση που υπήρξε στη Βουλή μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού δηλαδή. Εγώ να σας ρωτήσω, αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία σας ρωτάνε. Δηλαδή, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε μέσα στην κοινωνία, έτσι. Και ζούμε σε περιοχές όπου υπάρχουν ακρίτες με τις δυσκολίες, τα νησιά, άνθρωποι του Μόχθου, ψαράδες, αγρότες κτλ. Τα θέματα αυτά σας τα αναδεικνύουν στα καφενεία ή σας λένε, ρε παιδιά, η Ελλάδα ματώνει στα σούπερ μάρκετς? Τι ακούτε? Η αλήθεια είναι ότι το κυρίαρχο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Ναι. Γιατί αυτή η κυβέρνηση χρηματοδοτεί την εσχροκέρδεια. Όχι την ανέχεται, τη χρηματοδοτεί. Ναι. Είναι σαφές λοιπόν ότι όταν δεν βγάζεις το μήνα, είναι το πρώτο μέλημά σου. Γιατί ο οικογενειάρχης σκέφτεται τι θα φέρει στο σπίτι για να φάει η οικογένεια. Μην νομίζετε όμως ότι δεν τον απασχολούν και οι υποκλοπές. Και θα εξηγήσουμε πράγματι ότι όταν δεν υπάρχει δημοκρατία, όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, τότε δεν υπάρχει σταθερότητα. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό μες στην αναμπουμπούλα και δεν υπάρχει ανάπτυξη και δεν υπάρχει ευημερία. Και θα παραμένει το στομάχι να διαμαρτύρεται. Άρα είναι αλήθεια ότι πρώτο και αλίμονο, πρώτη σκέψη είναι η ακρίβεια, αλλά προσθέστε λοιπόν τους δυσαρεστημένους από την ακρίβεια, βάλτε πάνω και αυτούς που πραγματικά τους ενδιαφέρει ό,τι έχει να κάνει με την δημοκρατία και τη δικαιοσύνη και θα δούμε στο τέλος ποιος θα τερματίσει, ποιος θα κόψει το νήμα των εκλογών στις επικείμενες εκλογές. Ένα ερώτημα να βάλω. Νομίζω ότι πριν από ψηφίστηκε ή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την δημιουργία της σχολής των μηχανικών στην Καλλινό. Έτσι, είναι κάτι το οποίο το πρώτο βήμα έχει γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η σχολή των προπλοιάρχων, το θυμόμαστε. Φαντάζομαι σε αυτό έχετε βοηθήσει όλοι, πήρε και χρόνια. Διαβάζω και τις ανακοινώσεις οι οποίες έρχονται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τώρα έγινε πράξη. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Το σχόλιο μου ξεκινάει από το ότι αν δεν υπήρχε Αλέξης Τσίπρας και Νεκτάριος Σαντορινιός, δεν θα υπήρχε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο. Το παλεύαμε χρόνια. Από τότε που πρώτο ασχολήθηκα με την κεντρική πολιτική σκηνή το 2007, ήταν ένα από τα θέματα που βάζαμε. Αλλά πάντα αφιλολογούσαμε, δεν υπήρχε η πολιτική βούληση, δεν το καταφέραμε. Το κάναμε όμως. Των Φώτων εξηγέλθηκε η σχολή και του Αγίου Νικολάου έγιναν τα εγγένεια με 75-80 σπουδαστές. Mm. Και βεβαίως θα είχε, αν οι εκλογές γινόντουσαν στην ώρα του το 19 και όχι τον Ιούλιο, θα είχε προλάβει η κυβέρνηση του Τσίπρα να κάνει και τη σχολή μηχανικών. Τώρα την ακούμε. 4 χρόνια η Νέα Δημοκρατία φτιάχνει τη σχολή εμπορικού ναυτικού στην Κάλυμνο. Έχει αγοραστεί ένα ακίνητο, αυτό το ακίνητο που προσφέρω τέλος πάντων. Ξεκινάει μία σχολή με 20 μόνο σπουδαστές. Αν θα ξεκινήσει, αν θα ξεκινήσει, περιμένουμε να δούμε. Και εγώ έχω να πω ότι έστω ας ξεκινήσει και με 20. Αλλά δεν μπορεί να πάει πολύ με 20. Πολύ με 20 είναι θρησιγενής η σχολή. Αλλά ας ξεκινήσει με 20 και εδώ είναι η επόμενη κυβέρνηση, η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση της χώρας να κάνει τη σχολή έτσι όπως θα πρέπει. Άστε. Δεν θέλουμε να χάσουμε την ευκαιρία ούτε για τους 20. Το θέλουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι πρέπει να συμπληρώσουμε. Νομίζω ότι καλύψαμε ένα μέρος. Απαντήσατε και σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα έχουμε άλλωστε και τη δυνατότητα, κύριε Κασάρα, όλη αυτή την περίοδο δηλαδή, να συζητήσουμε και μαζί, να έχουμε και αυτή την λεγόμενη πολιτική αντιπαράθεση με επιχειρήματα. Οπότε θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί δυστυχώς έπρεπε με βάση τα στοιχεία της απογραφής, εάν είχε γίνει σωστά η δουλειά και στους Δήμους, από ό,τι καταλαβαίνω, να είμαστε στην έκτη έδρα στα 12.
Ήταν πολύ καλή. Χάσαμε, θα ήταν καλό. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη, διότι ξέρω ότι καθημερινά είστε στους δρόμους. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτή η περίοδος, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ κουράγιο και δύναμη να ανταπεξέλθετε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Κασάρα. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, και τους ακρότες. Να είστε καλά. Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια πολύ ευχάριστη είδηση. Είναι μια είδηση η οποία βασανίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή αρκετά χρόνια. Έχει να κάνει με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου δύο σημαντικά έργα για τα χωριά επιτέλους ξεκινάνε να υλοποιούνται μετά από την αναγκαστική, αν θέλετε, αναμόρφωση που έγινε στον προϋπολογισμό. Αυτό είναι μια πραγματικότητα στους Δήμους. Δηλαδή, είχαμε το ενεργειακό, είχαμε την αύξηση των τιμών στα PVC, στα μεταλλεύματα, στα πλαστικά και είχαμε μια, αν θέλετε, δυσκολία και των εργολάβων. Λοιπόν, μιλάμε για τα δύο γήπεδα, το Λαέρμον και βεβαίως της Αδαματρίας. Πάμε να ακούσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, τον τηλέμαχο Καμπούρη. Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάρθηκαν δύο πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα γήπεδα του νησιού μας, συγκεκριμένα για τα γήπεδα των Λαέρμων και της Δαματριάς. Είναι δύο γήπεδα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ ειδικά τις τοπικές κοινωνίες και τα συγκεκριμένα χωριά, αλλά και που θα εξυπηρετήσουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες και των γύρω χωριών. Έτσι λοιπόν και εμείς, τηρουμένων των συνθήκων που διαμορφώθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τις ανατιμήσεις από την ενεργειακή κρίση, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δύο, δώσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και παράταση προθεσμίας περάτωσης των έργων, αλλά και καλύψαμε τη διαφορά που διαμορφώθηκε στην τιμή στις τιμές των υλικών με έξτρα χρηματοδότηση, η οποία εξασφαλίζεται από ίδιους πόρους του Δήμου, προκειμένου να εκτελεστούν τα έργα που τόσο σημαντικά είναι για μας. Ευελπιστούμε ότι το καλοκαίρι του 2023 θα τα δούμε και τα δύο τελειωμένα, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα χαρούν ειδικά η νεολαία του κάθε χωριού, αν και τα δύο χωριά έχουν και οι δύο ομάδες στις τοπικές μας κατηγορίες. Και έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε να αποφύγουν και η νεολαία των χωριών, αλλά και για τους υπόλοιπους κατοίκους των χωριών, να αποφύγουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να αποφύγουμε οποιασδήποτε άλλες καταστάσεις που ξέρουμε ότι σήμερα η νεολαία μας τρέφεται. Λοιπόν, αυτά από τον τηλέμαχο Καμπούρη, τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, για τα γήπεδα των Λαέρμων και της Δαματριάς. Εκτιμάται ότι μέχρι το καλοκαίρι θα παίξουμε μπάλα στα γήπεδα. Είναι πολύ ουσιαστικό, πολύ σημαντικό αυτή η προσπάθεια δημιουργίας όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα γηπέδων στην Ρόδο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά. Τώρα θέλω να πάμε να δούμε ένα ωραίο βίντεο, μουσικό δηλαδή, από μια εκδήλωση η οποία έγινε προσφάτως στην ΚΟ. Προβάλλω γιατί έχω και ένα ιδιαίτερο λόγο δηλαδή. Μεταξύ αυτών που συμμετέχουν είναι χοροδία των δασκάλων και των νηπιαγωγών ΚΟ Νησίρου. Το λέω επαναλαμβάνω γιατί έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι μία από τις πολύ όμορφες φωνές είναι και η φωνή της φιλενάδας μας, της Κούλας Χαρτοφύλη. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ.
Λοιπόν, η πιο υπέροχη φωνή ήταν η φωνή της Ζακούλας, είναι δεδομένο. Τώρα παραμένουμε στην ΕΚΟ, διότι έχουμε αλλαγή εκεί, στην αστυνομική διεύθυνση, μετά τις κρίσεις που είχαμε προσφάτως στην αστυνομία. Νέος αστυνομικός διευθυντής της Β' Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου αναλαμβάνει ο Θέμης Καλαμάτας. Ένας εξαιρετικός αξιωματικός, αγαπητός. Νομίζω ότι βρέθηκε για λίγο στο κιτ της ΚΟ. Ο Μανώλης Καζαμίας παραμένει στην Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, δηλαδή, στο τιμόνι της πρώτης διεύθυνσης. Στην πρώτη παραμένει στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καρπάθου και ο Γιάννης Τσακυράκης, και την θέση του αστυνομικού υποδιευθυντή μαζί με τον Καζαμία αναλαμβάνει ο Τάσος Ζήφος, ενώ επιστρέφει από την ΚΟ ως δεύτερος αστυνομικός υποδιευθυντής στην Ρόδο ο Γιώργος Στέργου. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα στην αστυνομία με τις αλλαγές. Θυμίζω, Δευτέρα στις 6 του Φλεβάρη ξεκινάει η διαδικασία αποζημίωσης τους αλληλείς. Επίσης, έχουμε μια θετική εξέλιξη στην Λέρο, όπου εγκρίθηκε η προμελέτη αποκατάστασης του κάστρου Μπούρτζη στην Αγία Μαρίνα της Λέρου. Είναι εξαιρετικό ότι πέφτουν χρήματα στον πολιτισμό και στο κάστρο της Λέρου, και βεβαίως και ο φωτισμός στο κάστρο της Χρυσογειτονιάς στην Κάλυμνο. Αυτά είναι θετικά. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πλάνα από την σημερινή κηδεία, την εξώδια ακολουθία και την κηδεία ακόμη ενός εκπληκτικού Έλληνα, ακόμη ένας αθάνατος Έλληνας. Μιλάμε για τον Στάθη Τσιλακίδη, γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας, παρουσία της Προέδρου Δημοκρατίας αλλά και του Πρωθυπουργού που βρέθηκαν στην Δράμα. Νομίζω είναι συγκλονιστικές αυτές οι στιγμές. Βουβός ο πόνος των οικείων του, με έναν συνάδελφο και τον αδερφό του να τον αποχαιρετούν με επικίδιους στο εσωτερικό του μικρού ιερού ναού, όπου τελέστηκε η εξώδης ακολουθία στην γενέτειρά του στο ορεινό χωριό Γρανίτης της Δράμας. Εκεί από όπου περνούσε, όπου του δινόταν ευκαιρία, ο Στάθης Τσιτρακίδης. Αθάνατη πραγματικά, βαθιά στο υποσυνείδητό μας. Αυτοί είναι οι μεγάλοι Έλληνες που αντιλαμβάνονται πολύ διαφορετικά τον καθένα την έννοια του καθήκοντος. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να κλείσουμε με τις εξελίξεις που έχουμε την Κυριακή. Θυμίζω ότι την Κυριακή έχουμε την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του επικεφαλής, ο οποίος θα συνεχίσει, θα διαμορφώσει μία νέα παράταξη. Είναι δύο παρατάξεις του Φώτη Χατζηδιάκου, του Στάθη του Κουσουνά. Δύο είναι οι διεκδικητές. Ο Μανώλης Σαββής, ο Σάββας Διακοσταματίου, ο Σάββας Διακοσταματίου, ο Μανώλης Σαββής. Η εκτίμηση τώρα από το ρεπορτάζ, βλέποντας και πλάνα το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή από την παράταξη που ενδεχομένως θα βρεθεί απέναντί τους, η παράταξη του Αντώνη Καμπουράκη, εκτιμάται ότι περίπου 200 εκλέκτορες ως μία πρώτη βάση θα είναι την Κυριακή. Επαναλαμβάνω, μία πρώτη προσέγγιση είναι οι 200 εκλέκτορες. Θυμίζω ότι ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε ή παραδίδεται σήμερα αύριο στον Στάθη Κουσουνά η δημοσκόπηση, η οποία δημοσκόπηση κάνει μία καταμέτρηση της δυναμικής, της ικανοποίησης από την Δημοτική Αρχή του Αντώνη Καμπουράκη στην πόλη, κάνει μία αξιολόγηση για τους δύο δηλαδή, πάντα σε σύγκριση και με το δίπολο, αλλά βεβαίως και σε σύγκριση με τον Δήμαρχο, τον κύριο Αντώνη Καμπουράκη. Άρα θα προκύψουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Λοιπόν, την Κυριακή, επαναλαμβάνω, γύρω στις 7 θα έχουμε τον επικεφαλής αυτής της Δημοτικής Παράταξης. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα τα δούμε. Από εμάς, ραντεβού για την Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό Παρασκευοσαββατοκύριακο σε όλους σας.